Φίλοι και φίλες του Άβολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινός μας καλεσμένος είναι το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου και πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών, ένας άνθρωπος που είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ήταν παλαιότερα, πριν τη δημιουργία της Εψανά, στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας και πλέον με τη δημιουργία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής ανήκει στην διοίκηση της Εψανά. Φυσικά αναφερόμαστε για τον κύριο Μιχάλη Φατσή. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή, Τάσο μου, που βρεθήκαμε μετά από αρκετό καιρό. Η παλιά μας συνεργασία τότε στα γήπεδα της Αθήνας και μετέπειτα της Εψανά μας έχει κάνει δύο πολύ καλούς φίλους. Πόσα χρόνια να θυμηθούμε από τα παλιά. Συμπληρώνεις, Μιχάλη, φέτος. Εσύ ως 36 χρόνια στο ποδόσφαιρο, 36. Σαν παράγοντας στην ομάδα μου τότε στο Σαρονικό Ναβίσου και αργότερα στα διοικητικά πόστα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο, όπως τη φετινή σεζόν, ας πούμε, τόσο χρονικό διάστημα να μην μπορείς να είσαι στο γήπεδο, έτσι. Σίγουρα, Τάσο, το φετινό, το οποίο μας είχε σημαδέψει από πέρυσι, το φετινό ήταν κάτι το πολύ δύσκολο για όλο τον κόσμο, για τη χώρα μας, για το ποδόσφαιρο, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά μπροστά στην υγεία, εγώ προσωπικά δεν βάζω τίποτα άλλο και πιστεύω ότι η απόφαση της προϊσταμένης αρχής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ήταν απόλυτα σωστό να σταματήσουν τα πρωταθλήματα για λόγους καθαρά υγειονομικούς και για λόγους υγείας και εύχομαι με την καινούργια χρονιά, με την έναρξη της καινούργιας χρονιάς από τον Αύγουστο με την προετοιμασία των ομάδων και το Σεπτέμβριο πρώτα ο Θεός με την έναρξη των πρωταθλημάτων να είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και να βλέπουμε γνωστούς και φίλους πάλι μέσα στα γήπεδα και στους αγωνιστικούς χώρους. Άρα η σεζόν η φετινή θεωρείς ότι είναι σωστή απόφαση να θεωρηθεί ως μη γενόμενη? Απόλυτα, απόλυτα, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν θέμα της Ανατολικής Αττικής, της Αθήνας ή άλλων ενώσεων. Ήταν ένα θέμα το οποίο ταλαντίζει όλη την Ελλάδα, προβληματίζει όλη την Ελλάδα, όλους τους παράγοντες, γιατί πάνω απ' όλα, Τάσο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε πρώτα απ' όλα άνθρωποι και πρέπει να βλέπουμε τον συνάνθρωπο. Όταν κάθε μέρα θρυνούμε πάνω από 50 και 60 νεκρούς, δεν μπορούμε νομίζω να μιλάμε για ασφάλεια και καθαρά υγειονομικό πρωτόκολλο στους αγωνιστικούς χώρους, τουλάχιστον των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Τώρα από εδώ και πέρα, Μιχάλη, να δούμε αν θα αρχίσουν οι προπονήσεις, αν θα ανοίξουν οι ακαδημίες. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, Μιχάλη. Εφόσον ξεκινήσουν τα σχολεία, πιστεύω ότι οι ακαδημίες βάσει την σχετική έκθεση και προτροπή από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν τουλάχιστον μαζί με τα σχολεία και οι χώροι άθλησης για τους μικρούς αθλητές, για τις μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κοιτάξετε κι εσείς ως διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής στα σωματεία, τα οποία έχουν πληγεί οικονομικά. Οπωσδήποτε είναι μέλημα της διοίκησής μας και από ό,τι πρέπει να σου πω και μπορεί να το ξέρεις αυτό και φίλε Τάσο, ότι ήμασταν από τις λίγες ενώσεις που δεν είχαμε εισπράξει παράβολα για τη συμμετοχή των ομάδων. Μιλάς με τον πρόεδρο, με τον κύριο Γιαρένη? Φυσικά, σε καθημερινή βάση μιλάω με τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτεραιότητες μας είναι ένα συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη πριν τις γιορτές, να αποφασίσουμε το τι μέλη γενέστε με τα τωρινά δεδομένα και να σχεδιάσουμε την καινούργια χρονιά. Υπάρχει στο πλάνο μια ελάφρυνση των οικονομικών για τα σωματεία για την καινούργια σεζόν ή κάποια βοήθεια στα σωματεία? Πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σου, αλλά πρέπει πρώτα να τα δούμε, να τα βάλουμε επιτάπητος και να δούμε σιγά σιγά τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σωματεία είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε, τα σωματεία μας εκλέξαν να είμαστε σε αυτή τη θέση, άρα είμαστε εκπρόσωποι των σωματείων. Θα πρέπει να κάνουμε επομένως ένα συμβούλιο, να τα βάλουμε όλα επιτάπητος και μετά θα αποφασίσουμε και θα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι τις αποφάσεις για την καινούργια χρονιά. Μιλάς με παράγοντες ομάδων, με ποδοσφαιριστές, με προπονητές. Τι σου λένε, Μιχάλη? Σίγουρα αυτό το πρωτόγνωρο που συμβαίνει στην χώρα μας μας έχει προβληματίσει, μας έχει στεναχωρήσει όλους, αλλά η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών και των παραγόντων και των προπονητών ήταν υπέρ αυτής της
άποψης, δηλαδή να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το, κλείνοντας έτσι, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Μιχάλη, τι θα ήθελες εσύ να τους πεις? Εγώ θα πω σε όλους τους φίλους, πρώτα απ' όλα επειδή έρχονται και οι Άγιες Μέρες του Πάσχα, να έχουν η Ανάσταση του Κυρίου, να είναι η Ανάσταση για όλους μας, για τις οικογένειές μας, για το ποδόσφαιρο το οποίο αγαπάμε και υπηρετούμε αυτή τη στιγμή, και μέσα να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ, να έχουμε την υγεία μας και να προσπαθούμε να κρατάμε τα μέτρα, αυτά τα οποία μας λένε οι δημοξιολόγοι. Με όλα αυτά πιστεύω ότι θα πάνε, και εφόσον γίνονται και οι εμβολιασμοί, πιστεύω ότι από το Σεπτέμβριο να είμαστε σε θέση πάλι να χαρούμε τους αγωνιστικούς χώρους με κόσμο και να ευχαριστούμαστε τα παιχνίδια. Άρα κλείνοντας, μου είπες ότι θα γίνει ένα συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη πριν την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, γιατί δεν μας επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες. Όπως έρθω, φίλε, τάσου στο συμβούλιο είναι 10 μελές, δεν μπορούν 11 άτομα να είναι. Δεν θα είναι με τηλεδιάσκεψη, ώστε θα μπουν τα θέματα επιτάπητος και θα τα συζητήσουμε, και σίγουρα θα είσαι από τους πρώτους που θα μάθεις και τις αποφάσεις του συμβουλίου. Ωραία, δεν ξέρω αν ήθελες να μου πεις και το σχόλιο σου, την άποψή σου για τις εκλογές στην ΕΠΟ, όπου είχαμε την εκλογή του κυρίου Θοδωρή Ζαγοράκη στην Προεδρία της Ένωσης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με μεγάλες διακρίσεις στις ομάδες που αγωνίστηκε, αλλά και σαν ποδοσφαιριστής στην εθνική ομάδα με την κατάκτηση του Euro. Πιστεύω ότι μαζί με τους συνεργάτες του θα κάνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και θα κοιτάξει όλα τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, ακόμα και του αεραστεχνικού, το οποίο είναι η ζωή του ποδοσφαίρου. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.